σήμερα και αύριο το δικηγορικό σώμα, όχι μόνο ο δικηγόρος Σύλλογος Ηρακλείου, αλλά όλοι οι μεγάλοι δικηγορικοί και σύλλογοι της χώρας, απέχουν από τα καθήκοντά τους ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Νομίζουμε ότι αποτελεί ομολογία αδυναμίας της πολιτείας να διενεργήσει φορολογικούς ελέγχους και ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι η φορολόγηση με βάση τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή ένα εισόδημα το οποίο δεν υφίσταται επί της ουσίας, δεν οδηγεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αν η πολιτεία θέλει πράγματι να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, έχει τα εργαλεία για να το κάνει. Δεν βρισκόμαστε δεκαετία του 90. Αυτό το νομοσχέδιο πλήττει περισσότερο ποιους, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει αγανάκτηση στο δικηγορικό σώμα, διότι η κυβέρνηση δείχνει να αγνοεί την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα? Οι δικηγόροι είναι μόνοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι προκαταβάλουν το φόρο τους, προκαταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές και καταβάλουν το ΦΠΑ μέσω των γραμματείων προείσπραξης, μέσω των παραστάσεών μας στα δικαστήρια. Συνεπώς, η συσχέτισή μας με τους μισθωτούς είναι εντελώς παραπιστική. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ένα ποσοστό της τάξης του 33% των δικηγόρων βρίσκεται σε ρύθμιση. Επίσης, να επισημάνω το εξής. Οι νέοι δικηγόροι, και εξαετίας και επταετίας, δεν έχουν εισόδημα πάνω από 1.000 ευρώ, καθαρό εισόδημα πάνω από 1.000 ευρώ. Πολλοί εξ αυτών αναγκάζονται να μετατρέψουν το σπίτι τους σε γραφείο. Έτσι. Το να ζητάς λοιπόν από αυτούς τους συναδέλφους να πληρώσουν φόρο και ασφαλιστικές εισφορές στο επίπεδο των 5.500 περίπου, είναι παράλογο. Εσείς βρίσκετε ότι υπάρχει κάποια λογική σε αυτό? Εν γέννη, δηλαδή, λέτε ότι κάνει κακό στο λειτουργήμα, κάνει κακό στο επάγγελμα αθρηστικά, όχι μεμονωμένο στους δικηγόρους, αλλά ενδεχομένως και στο μέλλον του επαγγέλματος και όσων θέλουν να ασχοληθούν. Είναι σαφές αυτό. Ότι δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα. Δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες αδικίες από αυτές που υποτίθεται προσπαθεί να επιλύσει.